με το Πάμε για Μανώλη Κωστή που θα το βρούμε σήμερα μπροστά στην Αγία Σοφία, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ωραία εικόνα. Καλό στο Μανώλη μας. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς και πήγε στην Αγία Σοφία σήμερα? Βγήκα βόλτα, πήρα τις εφημερίδες. Ξύπνησα νωρίτερα από ό,τι περίμενα, 5.30 ώρα. Ναι. Και είπα να έρθω από το λίγο να χαλαρώσω σε όλη την περιοχή. Τι 5.30 ώρα? 5.30 ώρα, γιατί για να ετοιμάσουμε αυτά που θα δείξουμε τώρα. Εντάξει, είχα σκοπό 6 παρά 10, αλλά 5.30 και λέω ας έρθω λίγο στην παλιά την πόλη. Είχα μέρες να έρθω. Γιατί είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι όπως βλέπω θα βρέξει σήμερα. Ακούω την Χριστίνα Σούζη. Όχι ψηλοσυνεφιά, ναι, έρχεται, αεράκι. Έρχεται σε εσάς το κύμα, μας το έδειξε η Χριστίνα. Ανατολικά κινείται λοιπόν. Άρα μπορεί να δεις κάποιες βροχές. Καλά που το είπατε. Ναι, ναι. Καλά που παρακολουθώ και εγώ Sky και ακούω τον καιρό από το Sky και ξέρω ότι θα γίνει για να επιστρέψει το σπίτι τώρα. Γρήγορα. Λόγω ελληνοτουρκικών και ενδιαφέροντος, ναι, αλλά ναι, και τον καιρό. Να σου πω, Μανώλη, για να τα ξεκινήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Το μήνυμα από πλευράς Ευρώπης το χθεσινό έφτασε στην Τουρκία ή κάνουν ότι δεν συμβαίνει? Κοιτάξτε, έφτασε με την έννοια ότι εντάξει, αντέδρασαν μένα το Υπουργείο Εξωτερικών. Από εκεί πέρα όμως νομίζω δεν αλλάζει και κάτι δεν ιδιαίτερα κάτι, ναι, στην τουρκική πολιτική. Αυτό θα το καταλάβουμε και στις επόμενες εβδομάδες. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές δηλώσεις, αλλά ο στόχος είναι ένας. Ο στόχος δηλαδή δύσκολα να αλλάξουν πολλά πράγματα στην εσωτερική πολιτική αλλά και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλοί παραγόντες που αυτό το σταματούν αυτή την περίοδο. Η εκεχηρία στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει, τους ανησύχησε, τους ενόχλησε? Οπωσδήποτε τους ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, σίγουρα η Τουρκία θέλει να τιμωρηθεί το Ισραήλ με κάθε τρόπο. Μάλιστα. Αλλά οποιαδήποτε εκεχηρία, σαφώς είναι, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, ευπρόσδεκτη. Αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τιμωρία του Ισραήλ που εδώ και επίμονα ζητάει ο Τούρκος πρόεδρος. Όμως ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, αν θέλετε, με μια έκτακτη είδηση, διότι προχτές λέγαμε ότι είχε γίνει μια επίθεση με δύο ντρόν στην αεροπορική βάση του Διαρμπακήρ. Χθες το βράδυ, 4 επιθέσεις. 3 στην πόλη Μπάτμαν, νοτιοανατολική και Τουρκία, και μία στην πόλη Σίρνακ, σε στρατιωτικές βάσεις αυτή τη φορά. Από πού προέρχονται αυτά τα ντρόν, Μανώλη? Δεν αναφέρουν. Είναι πραγματικές επιθέσεις αυτές. Πραγματικές επιθέσεις είναι. Το θέμα είναι ποιος τις κάνει αυτές τις επιθέσεις. Γιατί δεν αναφέρουν τότε από πού προέρχεται? Δεν μπορεί να μην ξέρουν οι Τούρκοι από πού προέρχεται. Μπορεί να προέρχονται από κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον λένε ότι έχουν αποτραπεί αυτές τις επιθέσεις. Έγιναν. Δεν υπάρχουν ζημιές, λένε. Πάντως τα τουρκικά μέσα ενημέρωση μιλούν 3 επιθέσεις. Εικόνες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα? Στη χθεσινή επίθεση, όχι. Στην προχθεσινή που είχαμε δώσει, ναι, βεβαίως δόθηκαν οι εικόνες. Ενδεχομένως σε λίγη ώρα να έχουμε και αυτές τις εικόνες, διότι είναι έκτακτη είδηση. Πριν από λίγη ώρα συνέβησαν αυτές οι επιθέσεις σε δύο πόλεις με 4 ντρόνς σε 2 στρατιωτικές βάσεις της Τουρκίας. Τώρα, πάμε στην άλλη επικαιρότητα. Διότι είπατε, Μαρία, είπες για την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να δείξουμε αυτές τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, διότι ξεκάθαρα είπε ο Τούρκος Προέδρος ότι η Τουρκία δεν περιορίζεται στα σύνορά της, στα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο Τούρκος Προέδρος. Το είπε ο ίδιος, ναι, ναι. Και λέει ότι γι' αυτό είμαστε παντού, λέει, γι' αυτό ήμασταν πάντα εκεί, στην Παλαιστίνη, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράκ. Προσέξτε, όλη την περιφέρεια, λέει. Δεν περιορίζομαι εντός της Τουρκίας. Είμαι παντού. Αυτό πώς το εννοεί, στη βάση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Επειδή σε αυτή τη στιγμή ομιλία είπε ότι όπου ήταν οι πρόγονοί μας, λέει, υπήρχε ειρήνη, γαλήνη, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα όμως υπάρχει βία, υπάρχει τυραννία. Ναι. Έδωσε παραδείγματα από τα Βαλκάνια, πήγε στη Μέση Ανατολή. Έδωσε ένα παράδειγμα από εκεί. Όμως αυτό που θα σας δείξουμε επίσης είναι ότι μιλούσα στους νέους της Τουρκίας και αυτό έχει σχέση και με το δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή για την εκπαίδευση στην Τουρκία, πώς εκπαιδεύονται και οι νέοι. Ο Τούρκος Πρόεδρος επικαλέστηκε μια γέφυρα, δηλαδή κάνουμε μια γέφυρα, λέει, από την εποχή του Σαλαντίν, του Αλπαστάν, το 1071, μάχη Ματζικέρ, του Μωάμεθ, του Πορθητή, του Αμπτούλ Χαμίτ. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Μια γέφυρα. Δηλαδή η Τουρκία από το παρελθόν. Άρα ο ίδιος είναι συνεχιστής δηλαδή αυτής της εποχής και αυτών, ας πούμε, των ηγετών. Αυτό θέλει να μας πει. Δεν περιορίζομαι στα σύνορά μου. Είμαι παντού. Χτίζω μια γέφυρα από τον Μωάμεθ τον Πορθητή, τη μάχη του Ματζικέρ, τον Αλπασάν, και έρχομαι στο σήμερα.
Νομίζω πρέπει να αναλυθεί πάρα πολύ σοβαρά αυτή η στόχευση του Τούρκου Προέδρου. Εγώ δεν κατηγορώ εδώ κανέναν, απλά λέω αυτή είναι η στόχευση του. Λέει, χτίζω μια γέφυρα από το παρελθόν στο σήμερα, από τον Μωάμε, τον Μπορτή και τον Αλπαρσάν έρχομαι στο σήμερα και δεν περιορίζομαι στα σύνορά μου. Νομίζω αυτές είναι οι στοχεύσεις της Τουρκίας, αυτό προσπαθεί να πει στους νέους, αυτή είναι η στοχεύση του και νομίζω και σε αυτή την πορεία και σε αυτή την προσπάθεια έρχεται και η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Αυτό θέλω να πω, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες περιστροφής της Τουρκίας μακριά πια από την Ευρώπη, απομακρύνει το όλο και περισσότερο, βάζει δηλαδή και τη σφραγίδα πια εδώ. Ενδεχομένως η ευρωπαϊκή πορεία να έχει αυτή την έννοια του Τούρκου Προέδρου. Δεν γνωρίζω. Ναι. Αυτό θα το αναλύσουν σίγουρα στις Βρυξέλλες ο κύριος Μισελ και η κυρία Φόντερ Λάιεν που είναι αγαπημένη του Μανώλη, τους αναφέρει κάθε μέρα. Πάντως αυτή η ρητορική Μανώλη δεν είναι ευρωπαϊκή αλίμονο, που λέει ότι δεν περιορίζουμε στα σύνορά μου και ότι ονειρεύεται Οθωμανικές αυτοκρατορίες και πορθητές. Δεν λέγεται, δεν είναι ευρωπαϊκή ρητορική αυτή. Ακούς κανένα Ευρωπαίο ηγέτη να τα λέει αυτά. Ότι εγώ δεν ανοίγω από τα σύνορά μου και πάω αλλού. Το κυρία Μητσοτάκη να λέει από τον Περικλή στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Κανείς δεν τα λέει αυτά. Συνήθως οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον στο δυτικό πολιτισμό, δίνουν το μέλλον. Πάντα για το μέλλον μιλούν. Εδώ μιλάμε για μια γέφυρα από το μάχη του Ματζικέρ και τον Μωάμε τον Μπορτή στο σήμερα. Αυτό το λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Προφανώς, Bizim için Türkiye 780 bin kilometre kare değildir. Bizim için her yer Türkiye'dir. Onun için de buralarda attığımız adımlar Filistin'de de, Kıbrıs'ta da, Doğu Akdeniz'de de, aynı şekilde Irak'ta da hep bunun içindir. Gençler, Sultan Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, Ertuğrul Gazi'nin, Fatih'in, Yavuz'un, Abdülhamit Han'ın, Gazi Mustafa Kemal'in izinden giderek maziden atiye kurduğumuz köprüyü ebediyete kadar ayakta tutmaya var mısınız? Και επειδή λέει ο Τούρκος Πρόεδρος είμαστε παντού, θα είμαστε παντού όπως ήμασταν πάντα, θα δούμε τώρα τον Τζαβούσογλου, ο οποίος έκανε ολόκληρο σόου στον ΟΗΕ με τους περίφημους χάρτες. Επανήλθαν οι χάρτες, Μανώλη. Ναι, διότι τέτοιους χάρτες πολλές φορές έχουν δείξει οι Παλαιστίνοι, αλλά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ασχολήθηκε ο ίδιος προσωπικά με την Παλαιστίνη, μίλησε με πολύ σκληρά λόγια εναντίον του Ισραήλ και του Ισραηλινού κράτους. Ο χάρτης που είχε και ο κ. Ερντογάν πίσω του όταν μιλούσε, αυτός είναι η εξέλιξη. Ακριβώς. Δηλαδή δεν έχει παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, δεν έπαιξε ένα διαμεσολαβητικό ρόλο η Τουρκία έτσι ώστε να ρυμίσει τα πνεύματα, αλλά συνέχεια κατηγόρησε το Ισραήλ λέγοντας ότι είναι μια δύναμη κατοχής, κατοχική δύναμη χαρακτήρισε και ο Μεύλου Τσαβούσογλου στα Ηνωμένα Έθνη το Ισραήλ με μια συγκεκριμένη στόχευση έτσι ώστε να κινητοποιήσει τον μουσουλμανικό και τον αραβικό κόσμο εναντίον του Ισραήλ για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη. Πολύ σκληρά λόγια, μια εξωτερική πολιτική της Τουρκίας που φαίνεται θα συνεχιστεί. Θυμάμαι αυτό που είπε και ο Τούρκος Πρόεδρος χθες, δηλαδή είπε ότι όπου ήταν οι πρόγονοι μας υπήρχε ειρήνη, λέει. Τώρα υπάρχουν βία. Σημειώστε το αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μελλοντική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και τη στόχευσή της. Bakın şu haritalar gerçekleri ortaya koyuyor. 1947 yılından bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini, nasıl işgal edildiğini gösteren bir haritadır. Έρχεται ο ακάρατο μεταξύ Μανώλη και κάνει και αυτό το άσπρο μαύρο, μιλώντας για θηριωδίες των Ελλήνων το 19. Το 19 μιλάμε για τη στιγμή της γενοκτονίας που γιορτάσαμε τη μνήμη της χθες, προχθές. Έτσι Μανώλη, και έρχεται ο ΑΚΑΡ να διαστρεβλώσει και την ιστορική πραγματικότητα. Χθες ακούγοντας τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, στην αρχή χάρηκα, διότι μιλούσε για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έλεγε ότι θα γίνουν οι συναντήσεις, ότι γι' αυτό γίνονται εκεί προσπάθειες αποκλιμάκωσης κτλ. Και ξαφνικά
Αμέσως άρχισε να κατηγορεί τους Έλληνες πολιτικούς και Έλληνες αξιωματικούς των ελληνόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι αυτοί κάνουν προβοκάτσιες και μάλιστα αναφέρθηκε στις δηλώσεις τους, προχτεσινές δηλώσεις τους, και είπε ότι ουσιαστικά διασευλώνουν. Δηλαδή, ο ΑΚΑ λέει ότι διασευλώνουν οι Έλληνες στην ιστορία. Μα η ιστορία της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού είναι μια ιστορική πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη. Κοιτάξτε, αφανίστηκαν 350.000 Έλληνες εκεί. Αυτοί δεν έφυγαν διαμαγείας. Σφαγιάστηκαν από τον Κεμάλ. Νομίζω προσπαθούμε. Τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να συζητηθούν, μπορεί να γίνουν ημέρες μνήμης κτλ. Όμως νομίζω οι Υπουργοί Άμυνας σήμερα, δηλαδή και των δύο χωρών, συζητούν για το σήμερα και το αύριο. Διότι πέρσι ζήσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Όχι πολύ δύσκολη, από τις δυσκολότερες ίσως. Σωστά. Ρώτα εμένα τι έχω ζήσει. Λοιπόν, αλλά. Θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα, δηλαδή ενώ μιλάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δηλαδή ενδεχομένως πιθανότατα θα έρθει και ο Τσαβούσογλου. Καλό είναι να πάμε μπροστά, λες, να βλέπουμε προς το μέλλον. Δεν έχει κλείσει η ημερομηνία ακόμη για τον Τσαβούσογλου. Ναι. Απλά έχει συζητηθεί, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Γιατί το καθυστερούμε την επίσημη, θέλω να πω, ανακοίνωση της ημερομηνίας. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες λεπτομέρειες μεταξύ υφυπουργών εξωτερικών των δύο χωρών. Θα έχουμε κάποιες επισκέψεις, γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια και στο ρωτώ αυτό, Μανώλη, γιατί ο ΑΚΑΡ μεταξύ όλων των άλλων είπε ότι οι Έλληνες εμποδίζουν και τις συνομιλίες. Βέβαια, ο κύριος Τσαβούσογλου θα έρθει ακριβώς γι' αυτό το λόγο στην Αθήνα, για να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει, θέλουν να τορπιλήσουν οι Έλληνες τις συνομιλίες. Η Τουρκία είναι η πολύ καλή χώρα που θέλει τις συνομιλίες και την μείωση της έντασης κτλ. Και βεβαίως οι Έλληνες διασερώνουν την ιστορία και όλα αυτά. Νομίζω ότι ήταν δηλώσεις που δεν τις περιμέναμε. Ενώ μιλούσε για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αυτές έκανε μέσα σε αυτό το κλίμα που θα γίνουν συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θα έρθει και ο Μέλλον. Όλα τα περιμένουμε, Μανώλη, πια μετά από αυτά που έχουμε ζήσει, όπως λέμε. Επειδή είμαστε πολύ έμπειροι, δεν μας έχει κλείσει τίποτα πλέον, Μανώλη. Bu çalışmalar sürerken özellikle 19 Mayıs'ta Yunanlı bazı siyasilerin ve bazı askerlerin gerçekten mesnetsiz, yakışıksız, tarihi gerçeklerle hiç örtüşmeyen, tarihi tersinden okuyan bir takım ifadelerle ortaya çıkmış olmaları gerçekten provokatif değil de nedir? Bunlar gerçekten tam anlamıyla provokasyondur. Bu çalışmaları, bu iyi niyetli çalışmalarımızı berheva etmek için, tahrip etmek için adeta ellerine giden gayreti gösteriyorlar. Özellikle bu 1919-1922 yıllar arasındaki Yunan mezalimin ne olduğunu bütün dünya biliyor. Bütün herkes biliyor. Hani hal böyleyken kalkıp da Türkiye'yi, ülkemizi, milletimizi, asil milletimizi bu şekilde iler tutar taraf olmayan, pervasız bir şekilde, sorumsuz bir şekilde, hele hele bu görüşmelerin başladığı bir dönemde böyle suçlamak gerçekten görüşmelerden kaçmak demektir. Karşılıklı bu siyasi çözümlerin ertelenmesi için, tahrip için yapılan bir gayrettir. Bunu da burada ifade etmek istiyorum arkadaşlarım. Η Ελλάδα θέλει να ξεφύγει από τις συνομιλίες. Εντάξει, είναι η απόλυτη διαστρέφωση. Παρακολουθώ, αυτό είπε, αυτό λέμε. Αυτό υποστηρίζει, αυτό ισχυρίζεται. Απλά έτσι. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα θα γίνουν οι συνομιλίες και βεβαίως ακούγοντας και τον Τούρκο Πρόεδρο, και επειδή αναφέρθηκε στο σημείο που βρίσκομαι, επειδή είπε χτίζω την γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του σήμερα. Νομίζω και οι εξελίξεις στην Αγία Σοφιά, και θα το πω με μεγάλη προσοχή αυτό, ότι και οι εξελίξεις στην Αγία Σοφιά είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Διότι η Αγία Σοφιά από φυσικά το 1934 ήταν μουσείο και ξαφνικά ξαναέγινε τζαμί με απόφαση του Τούρκου Προέδρου, ενώ άρα 18 χρόνια κυβέρνηση δεν είχε. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Μανώλη μου, καλημέρα.